Κύριε Πουρτσικάκη, καλησπέρα σας. Στο Χονγκ Κονγκ. Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια επισήμαση είναι Πουρτζητάκης. Πουρτζητάκης. Ο Τάκης. Πουρτζητάκης. Έτσι. Πουρτζητάκης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πόσα χρόνια ζείτε στο Χονγκ Κονγκ, κύριε Πουρτζητάκη? Είμαι τώρα στον έκτο χρόνο. Στον έκτο χρόνο. Μετακόμισα στο Χονγκ Κονγκ το 2014 ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, και φύγατε λόγω των τότε της κατάστασής μας εδώ στην Ελλάδα ή ανοίχθηκε η επαγγελματική έτσι προοπτική? Δεν ήταν η πρώτη μου φορά που μετακόμισα στην Ασία. Από το 2008 σε 2011 έμενα στην Ιαπωνία, όπου έκανα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, και το 2014 πήρα μια υποτροφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνω το διδακτορικό μου στο Χονγκ Κονγκ και μετακόμισα εδώ και έκτοτε έχω μείνει εδώ. Μπράβο. Στην οικογένεια. Ωραία. Ο κύριος Στράτος Πουρτζητάκης έχει ιδρύσει το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ. Λοιπόν, και είναι απόγευμα πια. Γεια σας κύριε Πουρτζητάκη, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι κύριε Κωνσταντά, και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από την Κίνα σας παρακαλώ, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του ακροατηρίου το οποίο ζητάει επιμόνως πληροφορίες για την Κίνα. Πριν δούμε τα αμιγώς δικά σας εκεί, αλλά για πείτε μας λίγο για την επικράτεια την κινέζικη. Πώς είναι τα πράγματα? Μιλάμε για τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Ακριβώς. Όχι για την ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ, μάλιστα. Όχι. Για τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, ακριβώς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στην Κίνα. Δηλαδή και από διαπροσωπικές επαφές και με όσους συζητάμε και από αυτά που διαβάζουμε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολλά περιστατικά. Βέβαια, τεχνικά θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών της Κίνας, οι ασυμπτωματικοί δεν καταγράφονται ως κρούσματα. Αλλά και πάλι η ζωή πρέπει να πούμε ότι έχει επανέλθει σχεδόν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Δηλαδή, μάσκες φορούνται μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις, οι άνθρωποι κυκλοφορούν. Πώς το είπατε αυτό, μάσκες φορούνται σε λίγες περιπτώσεις? Α, μάλιστα. Λέμε. Και μιλάμε για μια χώρα όπου και όπως στις περισσότερες χώρες της Ασίας, το να φοράει κανείς μάσκα θεωρείται κοινωνική υποχρέωση απέναντι στους άλλους, όχι μόνο την εποχή του κορονοϊού, δηλαδή θεωρείται κοινωνικά μη αποδεκτό το να έχει κάποιο μια γρήπη, μια γασεντερίτη ή οτιδήποτε και να πάει στο εργασιακό του χώρο χωρίς μάσκα. Είναι απαράδεκτο. Οπότε σε γενικές γραμμές η Κίνα έχει επανέλθει σε νορμάλους ρυθμούς, η οικονομική δραστηριότητα είναι πολύ υψηλά. Υπάρχει μια γενικότερη αισιοδοξία όμως, όσο μιλάω στην Κίνα, είναι σχεδόν business as usual. Βέβαια τα σύνορα παραμένουν ακόμα κλειστά με τις υπόλοιπες χώρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία, πλην των αρχίσεων εξαιρέσεων. Ναι. Πάντως, εστιατόρια, δηλαδή η ζωή έχει, στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας η ζωή έχει αποκατασταθεί, η καθημερινότητα έχει αποκατασταθεί. Κανονικότατα. Προχθές συζητούσα με φίλο που είναι στη Σενζέν και μου έστειλε φωτογραφίες από το εστιατόριο και τον μπαρ που χτυπάει ο άνθρωπος να πιει ποτό με την οικογένειά του. Ναι. Κανονικά. Τώρα, στο Χονγκ Κονγκ πώς είναι τα πράγματα? Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα τελευταίο για την Κίνα τώρα που το θυμήθηκα, γιατί έχω ακούσει κάποιες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανακρίβεια σχετικά με την Κίνα. Η Κίνα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον κορονοϊό, επειδή έχτισε, όπως κάποιοι λένε, μέσα σε μία εβδομάδα 1, 2, 3 νοσοκομεία. Όντως τα έχτισε αυτά τα νοσοκομεία, αλλά αυτά τα νοσοκομεία σημειωτέων δεν λειτουργήσαν ποτέ με πλήρες ρυθμούς. Υπολειτουργήσαν καθόλου την περίοδο. Η Κίνα αντιμετώπισε τον κορονοϊό επειδή πήρε δραστικά μέτρα και οι άνθρωποι χωρούσαν μάσκες. Αυτό για αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Στο Χονγκ Κονγκ τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτά συμπίπτουν, αλλά εξηγήστε μας, έχουν κάτι εκεί που διδάσκει η κοινωνία στους πολίτες και εκείνοι συμμερίζονται και τα τηρούν? Είναι η αυστηρή πειθαρχία, είναι η απαγορευμένο, είναι το ότι όταν λέμε απαγορεύεται γιατί φοβούνται την εξουσία, την κρατική διοίκηση, είναι γιατί έχουν μια άλλη αντίληψη ως συμμετέχονται σε μια κοινωνία? Ποιος είναι ένα από όλα αυτά ή είναι συνδυασμός? Θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών. Ξέρετε, σίγουρα υπάρχει αυστηρή εφαρμογή των νόμων. Και όταν μιλάμε για αυστηρή εφαρμογή, φαντάζομαι ότι είχατε δει και εσείς τις εικόνες όταν γινόταν τα lockdown στην επαρχία της Γουχάν και σε άλλα μέρη. Οι αρχές χτυπούσαν τις πόρτες, οι κάτοικοι, οι ένικοι ανοίγαν την πόρτα, τους φέραν τη θερμοκρασία και άμα είχαν πυρετό, επιτόπου τους έπαιρναν και δια της βίας αν χρειαζόταν και τους πηγαίναν στο νοσοκομείο. Αλλά έχει να κάνει και με την γενικότερη κουλτούρα των ανθρώπων. Εδράζεται πάρα πολύ στα διδάγματα του κομπουκενισμού. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Υπάρχει ο σεβασμός
τη ζωή και ο σεβασμός για τους ηλικιωμένους. Δηλαδή το αφήγημα το ότι δεν πειράζει και ας πεθάνουν και χίλιοι ηλικιωμένοι είναι κάτι που λέγεται σε κάποιες χώρες, αλλά κοινωνικά δεν θεωρείται αποδεκτό στις χώρες της Ασίας. Mm. Είναι μια πολύ διαφορετική θεώρηση. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπομονετικοί. Θα έλεγα ότι συνολικά κάτι που απουσιάζει είναι ο λαϊκισμός. Να το πω έτσι με μία κουβέντα και μόνο. Και κάτι που ισχύει σε γενικές γραμμές και στο Χονγκ Κονγκ θα έλεγα. Αντίστοιχα, οι συνθήκες εδώ αρχικά ήταν αρκετά δύσκολες υπό την έννοια ότι το Χονγκ Κονγκ είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στα σύνορα ακριβώς με την Κίνα, με την επαρχία Γκουανγκντόνγκ που έχει 130 εκατομμύρια. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλές χιλιάδες Κινέζους. Συνολικά σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου 65 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο να μπαίνουν στην Κίνα και είναι μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη πόλη. Σκεφτείτε δηλαδή ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 80 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στη Σουηδία, μια και αναφέρεται συχνά, είναι περίπου 20 με 30 και στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ είναι πάνω από 6.000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τα πράγματα είναι σε γενικές γραμμές καλά. Τώρα βέβαια δεν εφησυχάζουμε. Σήμερα είχαμε νομίζω 10 ή 12 κρούσματα, τα περισσότερα εντοπίστηκαν στα σύνορα και είχαμε μόνο δύο τοπικά ή τρία τοπικά και ένα ορφανό. Αλλά η λέξη κλειδί εδώ είναι πάλι μάσκα. Δηλαδή η πόλη δεν έχει κάνει lockdown, έχουν ληφθεί μέτρα κατά διαστήματα. Αλλά το πιο σημαντικό από πολλούς παράγοντες που μπορούμε να συζητήσουμε είναι η χρήση μάσκα, που είναι καθολική. Ναι. Εσείς εργάζεστε στον χώρο εργασίας, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Πουρτζητάκη? Δηλαδή, χρήσιμο. Ναι. Με προσγκρώστα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Η μάσκα, κοιτάξτε, χρησιμοποιείται παντού. Το ανάλογα με τον εργασιακό χώρο του καθενός, γενικότερα ενθαρρύνεται η χρήση μάσκας, αλλά είτε υπάρχει αυστηρή χρήση μάσκας, είτε τηρούνται πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι εδώ το έχουν δεχτεί από πριν, δεν το ξέραμε από πριν, ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτως ή άλλως, αλλά το δεχτήκαν και όλοι ιδιαίτερα υπομονετικά. Δηλαδή είναι αυτό που είναι, πολλοί άνθρωποι δουλεύουν και από το σπίτι. Ούτως ή άλλως, κατά τα λοιπά, κυκλοφορούμε καθημερινά στο μετρό, τριμωχνόμαστε στα εστιατόρια για να φάμε το μεσημεριανό μας, γιατί γενικά οι άνθρωποι εδώ πέρα συνήθως τρώνε έξω τα μεσημέρια. Αλλά η χρήση μάσκας είναι καθολική και δεν τίθεται ζήτημα για το αν θα τη χρησιμοποιούμε. Και τι λένε οι επιστήμονες, γιατί πώς έχει υποχωρήσει έτσι ο κορονοϊός, τι συμβαίνει, έκανε τον κύκλο του, δηλαδή υπάρχουν τις ερμηνείες? Όχι, και ίσα ίσα υπάρχει και αρκετή πίεση, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από την επιστημονική κοινότητα εδώ, από την αντίστοιχη ομάδα λοιμοξιολόγων που έχουμε εδώ, οι οποίοι ενώ κειμενόμαστε καθημερινά περίπου στα 0 έως 10 κρούσματα και τα περισσότερα είναι είτε εισαγόμενα είτε έχουν ισχυλατηθεί από άλλα κρούσματα, επί καθημερινής βάσης τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ο στόχος τους είναι να μηδενιστεί. Δεν δέχονται τίποτα λιγότερο από το να μηδενιστούν τα κρούσματα. Τη Δευτέρα δηλαδή ανακοινώθηκαν αυστηρότερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα. Ναι, και τα κρούσματα είπατε είναι μια δεκάδα δηλαδή, εκεί. Και ούτε. Γιατί ούτε. Σε ένα σύνολο πληθυσμού, δώστε μας και τον πληθυσμό στο 7,5 εκατομμύρια. Στα 7,5 εκατομμύρια 10 κρούσματα. Μάλιστα. Ναι, και όλο ούτε. Αυτό έχει επιτευχθεί με την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Αυτό. Ακριβώς. Τώρα και το κράτος έχει κάνει τη δουλειά του, ναι, και οι πολίτες, γιατί είναι πάντα ζήτημα πολιτών, έχουν αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία της λύσης του προβλήματος, χωρίς να ψάχνουν δικαιολογίες, λόγους για να εξαιρεθούν, τρόπους για να κλέψουν εντός εισαγωγικών από το σύστημα. Πραγματικά αντιλαμβάνω ότι πρέπει οι ίδιοι να δώσουν λύση στο πρόβλημα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και το εμπόριο είναι ανοιχτό. Το εμπόριο είναι ανοιχτό. Τα εστιατόρια ανοιχτά. Το περιγράψατε πριν από λίγο. Αυτή την εποχή ναι. Στο παρελθόν είχαν κλείσει, ωστόσο. Σίγουρα, και μιλάω για τώρα. Μιλάω για τώρα, για το πώς επιτυχάνεται αυτό. Αυτά τα 10 κρούσματα δηλαδή, αυτό εννοώ. Τώρα, λέγεται ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά εργαλεία. Χρησιμοποιείτε κάτι? Υπάρχουν κάποια εργαλεία. Τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές που κάνουν ηχνηλάτηση στο που έχει πάει. Στο πανεπιστήμιο που έκανε το διδακτορικό μου, για παράδειγμα, το Hong Kong Baptist University, έχουν ένα application το οποίο το έχει στο κινητό, ναι, και σε παρακολουθεί από πού έχει περάσει, έτσι ώστε να γίνεται ηχνηλάτιση.
Γενικά η χνηλάτιση είναι κάτι στο οποίο δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε όλες τις χώρες της Ασίας. Πάλι δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Αν μου επιτρέπει μισό λεπτό, κύριε Πουρτζητάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Πουρτζητάκη, επέστρεψα σε εσάς. Λέγαμε λοιπόν ότι. Να πω περαστικά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, οι άνθρωποι, πώς να το πω, δεν κλέβουν ούτε το ψηφιακό βοήθημα. Δηλαδή, δηλώνουν. Μάλιστα. Και είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Θυμήθηκα, είχα έναν φοιτητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει το μεταπτυχιακό του στη Σιγκαπούρη και όταν επέστρεψε, είχε τη δυνατότητα να κάνει τις 14 μέρες απομόνωσης που του ζητούσε, έπρεπε να κάνει, να τις κάνει στο πατρικό του με τους γονείς του. Και ο άνθρωπος πήγε και έκανε εθελοντικά την απομόνωση σε ξενοδοχείο, γιατί όταν μου είπε πολύ φυσιολογικά ότι είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και απέναντι στους γονείς, αλλά και απέναντι σε όλη την κοινωνία. Γιατί μου λέει, άμα κάνω εγώ απομόνωση και έχω τους γονείς μου οι οποίοι θα βγαίνουν έξω μετά. Εκθέτω και τους ίδιους αλλά και την υπόλοιπη πόλη σε κίνδυνο. Και αυτή είναι η φιλοσοφία των ανθρώπων εδώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πουρτζητάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν επικοινωνούμε, εσείς μου στείλατε, σας βρήκαμε χάρη του μηνύματος που μας στείλατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, αν υπάρχουν νέα, θα μας τα μεταφέρετε και θα σας φιλοξενώ εγώ να τα ακούμε. Να τα μοιραζόμαστε και με τους φίλους, γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λένε, μα τι κάνουν εκεί στην Κίνα. Ορίστε, τα μάθαμε από πρώτο χέρι. Τα αυτονόητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.